βραδιά του Σαββάτου στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν ήταν υπόθεση γυναικεία, με τους άντρες να παίρνουν τα λιγότερα βραβεία. Το φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν ολοκληρώθηκε με την ανακοίνωση των βραβείων. Με το χρυσό κοχύλι έφυγε η ταινία από τη Ρουμανία «Θλιμμένο φεγγάρι» της Αλίνα Γκρίγκορε. Το σκηνοθετικό της ντεμπούτο και με γυρίσματα διάρκειας μόλις 12 ημερών καταγράφει συγκρούσεις φίλων και κοινωνικών ομάδων στην επαρχιακή Ρουμανία, που οι οικογενειακοί δεσμοί περιορίζουν την προσωπική εξέλιξη. We're very encouraged as women in Romania lately. I think it's starting to get better. I think the international community has worked a lot. Το ασημένιο κοχύλι και αυτό δόθηκε σε γυναίκα δημιουργό, την Dea Lindenburg, όπως και το βραβείο πρώτης ερμηνείας που μοιράστηκε η πρωταγωνίστριά της με την Jessica Chastain. Well, first of all, I have to say I'm so honored to share this award with you, Flora, and how exciting is it this year to celebrate two female performances. It's really, it blows my mind. So I'm so happy to be here. I just love this festival so much. I love the selections of the films that are chosen. It means a lot to be here again and to be acknowledged by the festival. Η Chastain, υποδιόμενη στο «Τα μάτια της Tammy Faye», την αντιφατική περσόνα της γνωστής τηλεευαγγελίστριας, μεταμορφώνεται έως και παραμορφώνεται. Το ειδικό βραβείο της Επιτροπής κατέληξε και αυτό σε γυναίκα, τη Λουσίλ Χατζιχαλίλοβιτς, για το αλληγορικό και ποιητικό «Άκρος βίαιο Earwig». Με έντονη γυναικεία παρουσία και το δεύτερο βραβείο ερμηνείας για το πλήθος των ερμηνευτών της ταινίας «Ποιος μας πιάνει» του Jonas Trueba. Και το βραβείο του καλύτερου Βάσκου δημιουργού κέρδισε μία γυναίκα με μεγάλη καριέρα και αποδοχή. Η Σιάρ Μποάιν παρουσιάζει την ιστορία ενός μέλους της ΕΤΑ που θα απολογηθεί για τις πράξεις του στη σύζυγο ενός θύματος. Esta efeméride nos recordará lo que ha ocurrido. Το ένα από τα δύο τιμητικά βραβεία απέσπασε και η Μαριόν Κωτιγιά, ενώ το δεύτερο κατέληξε στα χέρια του Τζόνι Ντεπ. Από την Τονόστια, για την ΕΡΤ, Αλέξανδρος Ρωμάνος Λιζάρδος.